Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στις φυλακές οδηγούνται ο Νίκος Μιχαλολιάκος και το Διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Να συνδεθούμε με το εφετείο και τη Σοφία Φασουλάκη. Σοφία. Καλησπέρα. Με διαδικασίες εξπρές, η πρόεδρος του δικαστηρίου, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, στη 1:15 το μεσημέρι εξέδωσε την απόφαση του δικαστηρίου να οδηγήσει στη φυλακή 39 από τους καταδικαστέντες, σε σύνολο 51, υπενθυμίζω, 13 από τους πρώην βουλευτές και όχι μόνο το διευθυντήριο οδηγούνται στη φυλακή. Κρίθηκε ότι δεν μπορεί να τους δοθεί αναστολή στην εκτέλεση της ποινής τους. Συγκεκριμένα, Μιχαλολιάκος, Παπάς, Γερμενής, Λαγός, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Αρτέμης Ματθεόπουλος, που είχαν κριθεί ως ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οδηγούνται στη φυλακή και είχαν ποινές κάθειρξης από 13 χρόνια μέχρι και 8 μήνες, πλην του Αρτέμη Ματθεόπουλου, παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή. Οδηγούνται όμως στη φυλακή και εκείνοι που είχαν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, και μιλούμε για τους Γρέγο, Ηλιόπουλο, Κούζηλο, Ζησιμόπουλο, Μπαρμπαρούση και Νίκο Μίχο, ο οποίος, να σημειώσω, ότι είχε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Εκτός φυλακών με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και εγκυοδοσία ύψους 20.000 ευρώ, μένουν η Ζαρούλια, Κουκούτσης, Αλεξόπουλος, Αρβανίτης και Ευστάθιος Μπούκουρας. Στη φυλακή επίσης ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς, αλλά και οι πυρηνάρχες Νίκιας και Πειραιά. Ακόμα 14 καταδικαστέντες ως συνεργοί στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, ενώ εκ νέου θα εκτίσουν ποινή και οι καταδικαστέντες αμετάκλητα ως δολοφόνοι του Σαχζάτ Λούγκμαν, αλλά και οι τρεις καταδικαστέντες για την επίθεση, την δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες. Η νύχτα θα είναι μακριά, γιατί δεν έχουν καθαρογραφεί ακόμα τα αποσπάσματα. Είναι πολύ πιθανό το βράδυ εδώ να δούμε ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών πρώην βουλευτές. Μάλιστα. Και αύριο πια θα γίνει η είσοδός τους στη φυλακή. Σοφία, να σε ευχαριστήσω. Πάμε και στη Μίνα Καραμήτρου, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, καθώς Μίνα, συνεχίζονται οι παραδόσεις τελεχών της Χρύσης Αυγής στις ελληνικές αρχές. Ναι, και ο τελευταίος που ήρθε εδώ και βρίσκεται εδώ και περίπου μια μισή ώρα στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μάλιστα όταν έμαθε ότι έχει καθαρογραφεί η απόφαση, ξεκίνησε από την Πέφκη, από το σπίτι του, για να φτάσει εδώ. Θέλω να σας πω ότι ήταν αρκετά επεισοδιακή η άφιξή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Πάντως, αυτή την ώρα, περίπου, συγκεκριμένα 15 άτομα βρίσκονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Τα περισσότερα από αυτά έχουν παραδοθεί, ενώ υπάρχουν ακόμα άλλα 10 άτομα για τα οποία δεν υπάρχει ανασταλτικός χαρακτήρας στην ποινή τους, τα οποία ήταν από το πρωί στο δικαστήριο Βασίλη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται ήδη στο μεταγωγόν. Τώρα, από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις όσων δεν έχουν εμφανιστεί στα τοπικά αστυνομικά τμήματα ή εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι περισσότερο στο στόχαστρο των αρχών είναι ο Παναγιώταρος και ο Παπάς, για τους οποίους οι αστυνομικοί έχουν, θέλω να σας πω, πληροφορίες για τον έναν μόνο από τους δύο και σημάδια ζωής για το που βρίσκεται. Ο Ηλίας Παναγιώταρος είναι αυτός ο οποίος ειδοποίησε ότι βρίσκεται στην επαρχία και ότι θα έρθει για να παραδοθεί. Ενώ υπάρχουν και άλλες αποφάσεις του δικαστηρίου που καθαρογράφονται σιγά-σιγά και έρχονται εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για να συνεχίζεται η διαδικασία των συλλήψεων. Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τη ραγδή αύξηση των κρουσμάτων. Στις 7 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός, με δήλωσή του, αναμένεται να εξαγγείλει νέα σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα φτάσουμε τα 2.000 κρούσματα ημερησίως μέχρι τα Χριστούγεννα, αν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα, προειδοποίησε μέσω του Open ο καθηγητής Δημοσθένης Αρεγιάννης. Η Καστοριά θα είναι η δεύτερη περιφερειακή ενότητα που μπαίνει σε lockdown μετά την Κοζάνη, καθώς η εκτεταμένη διασπορά του ιού στους νέους χτύπησε καμπανάκι στους ειδικούς. Στο επίπεδο 3 της αυξημένης επιτήρησης ανέβηκαν Βιωτία, Λάρισα, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Χωρίς φρένο συνεχίζει ο Ερντογάν τις προκλητικές ενέργειες, αγνώντας επιδεικτικά τις διεθνείς αντιδράσεις. Αργά χθες το βράδυ, η Τουρκία εξέδωσε καινή ανάφτεξ για το Ρουτς Ρέις, με την Αθήνα να απαντά με αντινάφτεξ. Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος του Ερντογάν προαναγγέλει σεισμικές έρευνες
ακόμα και νότια της Κρήτης. Μετά τις έρευνες στο Καστελόριζο, τώρα τα ανοιχτά της Ρόδου βάζει στο στόχαστρό της η Τουρκία, που εξέδωσε ναύτεξ ερευνών του Ορούτς Ρέις σε νέα περιοχή. Αυτή τη φορά δυτικά από το Καστελόριζο αλλά και ανατολικά της Ρόδου, με το δυτικότερο σημείο της περιοχής να φτάνει έως και 11 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο. Οι αυθαίρετες και παρόνομες ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Δεν δημιουργείται δίκαιο με παραβίαση του ενός δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει τη δύναμη, είναι έτοιμη και αποφασισμένη να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ποια θα είναι η απάντηση της ελληνικής κυβερνήσεως σε αυτήν την κατάσταση? Νομίζω ότι την απάντησή μας την έχετε ακούσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και φυσικά δεν υπάρχει κανένα θέμα παραβίασης των 6 μιλίων. Τους σχεδιασμούς της Τουρκίας στο πλαίσιο υλοποίησης του δόγματος για τη γαλάζια πατρίδα δεν έκρυψε ο Υπουργός Ενέργειας της γειτονικής χώρας, που απειλεί να στείλει σκάφη για έρευνες μέχρι και στις περιοχές της Κρήτης, ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, εκεί όπου έχουν οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη η Ελλάδα με την Αίγυπτο. İstediğimiz herhangi bir yerde araştırma yaparız. Bunun için de hiç kimsenin iznine veya onayına ihtiyacımız yoktur diyor. Peki. Την ίδια ώρα το Roots Race πλέει στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, παίζοντας με τα νεύρα του πολεμικού ναυτικού. Ο ελληνικός στόλος έχει απλώσει ασπίδα γύρω από το ακριτικό νησί, στέλνοντας μήνυμα με την παρουσία του ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Η κόκκινη γραμμή παραμένει μία και μόνη. Το δικαίωμα της χώρας, το κυριαρχικό, μονομερές, απόλυτο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, εκεί που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ανεχθούμε καμία απολύτως δημιουργία τετελεσμένου ή κεκτημένου. Στην Άγκυρα προκάλεσε ενόχληση η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που ολοκληρώθηκε χτες στη Λευκοσία. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 10 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.